Κύριε Δαδαμανέλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τα συγχαρητήριά μας καταρχήν. Γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να τα πούμε. Δυστυχώς ήταν κακό το timing. Πολλές φορές είπαμε ότι θα βρεθούμε έστω και. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τα καταφέραμε. Είναι ναι, και λογικό, πρώτοι δύο μήνες νέος δήμαρχος. Είναι λογικό να υπάρχει αυξημένες οι ευθύνες μέχρι και εσείς να ενημερωθείτε. Σας πέσαν και πολλά μαζί, κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι τα θέματα που ανακαλύπτουμε καθημερινά τεράστια. Αγγίζουν πάρα πολλούς από τους συνδημότες μας και με την όρμη και τη θέρμη που πιάσαμε στην αρχή δουλειά. Θέλουμε όλα με το που τα βλέπουμε να τα αντιμετωπίζουμε κιόλας. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Δαδαμανέλη. Αυτά που παραλάβατε, είναι μια ερώτηση που θα την κάνω σε όλους τους δημάρχους. Τα περιμένατε ή είναι χειρότερα από αυτά που περιμένατε? Ή καλύτερα ενδεχομένως? Σε κάποια πράγματα τα περιμέναμε, κάποια πράγματα δεν θέλω να πω τώρα καλύτερα, χειρότερα. Δεν είναι και του χαρακτήρα μου. Ναι. Το να κάθομαι να σχολιάζω το τι γινόταν μέχρι χθες. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ο Δήμος μας, χρειάζονται πολλές επαφές με την Αθήνα, γιατί έχουμε χρόνια προβλήματα τα οποία λιμνάζουν και άπτονται υπουργείων, δεν λύνονται δηλαδή στα στενά όρια του Δήμου μας. Έχουμε θέματα τα οποία ευελπιστούμε να τα λύσουμε σε συνεργασία με άλλους Δήμους ή με την περιφέρεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και το εμπόδιο του κλεισθένη που σε καλεί να προσπαθείς να βρεις ισορροπίες για να περάσεις αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα εμπόδιο στο πώς θα λύσεις τα θέματα όταν πρέπει να βρίσκεσαι εσύ στην Αθήνα. Να βρίσκεσαι και να λύνεις θέματα με άλλους δημάρχους είναι ένα ακόμη εμπόδιο το να πρέπει να κάθεσαι να ασχολείσαι με τις ισορροπίες μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο προχθές ήταν σε πολύ έτσι έξαρση και ένταση με αφορμή το μεταναστευτικό προσφυγικό. Και υπάρχει... θα έλεγα με άλλη αφορμή, όχι με αφορμή το μεταναστευτικό, ναι, γιατί ναι, επί της ουσίας όπως μας διαβεβαίωσαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για την Καλαμαριά. Παρόλα αυτά ασχοληθήκαμε αρκετή ώρα με το μεταναστευτικό, ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα εθνικό ή θα έλεγα πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Θα έλεγα ασχοληθήκαμε παραπάνω ώρα από αυτήν που θα έπρεπε. Μάλλον θα έπρεπε να ασχολούμαστε με το γιατί είναι έτσι το παραλιακό μας μέτωπο και αφήνει χαραμάδες να δημιουργούνται τέτοιες υπόνοιες ή τέτοιες σκέψεις ή ανησυχίες ή όπως θέλετε πείτε το σε συμπολίτες μας. Ναι, γιατί έχει φτάσει στα όρια του αστικού μύθου ότι στο πρώην Παναγία θα φιλοξενηθούν μετανάστες. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό όμως? Ήταν fake news από στόμα σε στόμα? Πώς έγινε αυτό? Η προηγούμενη διοίκηση είχε ζητήσει να γίνουν κάποιες εργασίες φράγησης στο νοσοκομείο Παναγία γιατί είχε έκνομη δραστηριότητα, είχαμε μία αυτοκτονία, είχε διάφορα αρνητικά μέσα στο Παναγία. Αυτό έκανε η ιδιοκτήτρια εταιρεία, μας ενημέρωσε και προχθές ότι έληξαν οι εργασίες που είχε ξεκινήσει για να τοποθετήσει μία μεταλλική κατασκευή, μία περίφραξη από λαμαρίνα. Αυτό το είδαν κάποιοι συμπολίτες μας και με αυτά που έτυχε να ακούγονται εκείνες τις μέρες διαστόματος Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και διάφορων για το μεταναστευτικό δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, το οποίο από το να είναι απλά σκέψη έφτασε να είναι ανησυχία και η ανησυχία όπως ξέρετε πάντα θα βρεθούν κάποιοι να την εκμεταλλευτούν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχετε οπουδήποτε αλλού στα όρια του Δήμου σας μετανάστες, πρόσφυγες, κύριε Δήμαρχε? Είμαστε ένας από τους τρεις δήμους της Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης, που έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα React. Φιλοξενούμε πάνω από 100 πρόσφυγες. Ναι, σε εστίες. Και μόνο έτσι θα μπορούσε μέσα στην Καλαμαριά. Όπως ξέρετε είναι ένας πλήρως δομημένος δήμος. Δεν είναι ένας δήμος που έχει απέραντα χωράφια και εκτός σχεδίου περιοχές. Είναι ένας δήμος οικισμένος, οπότε ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο είναι οργανωμένος και στον οποίο έχουμε αναλάβει βαρύ φορτίο από την αρχή της έλευσης των μεταναστών. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα μεταναστευτικού για την Καλαμαριά στο βαθμό και με τον τρόπο που αναφέρθηκε ή που ανησύχησαν οι συνδημότες μας και καλό είναι να στρέψουμε πλέον την κουβέντα στο πώς θα είναι το παραλιακό μας μέτωπο τέτοιο που να μην υπάρχουν ούτε οι ανησυχίες
για τέτοιες σκέψεις. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Εγώ όμως θέλω να σταθώ πρώτα σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, θεωρώ, και πρότιστε για τους δημότες της Καλαμαριάς. Πετύχατε, κύριε Δήμαρχε, μία μείωση στα δημοτικά τέλη 10%, αν διαβάσω σωστά. Παρόλο που οι υπηρεσίες του Δήμου σας είπαν πως Γιάννη, σταμάτα, δεν βγαίνουν τα λεφτά. Αλλά παρόλα αυτά προκρίθηκε η πολιτική απόφαση και ναι, από 1η-1η του 20 θα εξασφαλίσατε για τους δημότες σας μία μείωση της τάξης των 10%. Και ρωτώ, πώς θα μπορέσετε να κλείσετε την τρύπα που ενδεχομένως ανοίξει από τη μείωση των εσόδων? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σαν διοίκηση έχουμε δει αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να τροποποιήσουμε. Από το παραλιακό μας μέτωπο που σιγά σιγά πρέπει τουλάχιστον να αρχίσουμε να μελετήσουμε τον οδικό άξονα Σοφούλη Πλαστήρα, από διάφορα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι η βιτρίνα της πόλης μας και δυστυχώς δεν είναι τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά είναι και ο φωτισμός. Όπως ξέρετε, τα δημοτικά τέλη πηγαίνουν για το φωτισμό και την καθαριότητα. Ναι. Και εκεί θέλαμε, επειδή υπάρχουν χρήματα τα οποία υπήρχαν στα ταμεία μας, παραλάβαμε σε δημοτικά τέλη γύρω στα 6-7 εκατομμύρια, αυτό το ποσό να το διαθέσουμε για να κάνουμε αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους του φωτισμού, του δημοτικού φωτισμού του Δήμου μας. Mm-hmm. Αυτό το ποσό που θα επενδύαμε, γιατί θεωρείται μία επένδυση, γιατί θα έχει και αποτέλεσμα στα έξοδα του Δήμου, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζοντας το φως σε φωτισμό LED, θα έχει μία τρομερή μείωση στα έξοδα του Δήμου. Το επιβραδύνουμε λίγο σαν επένδυση. Δεν είναι χρήματα τα οποία θα λείψουν από το ταμείο μας. Mm-hmm. Απλά επιλέξαμε, παρόλο που η αρχική μας θέση ήταν να μην μειώσουμε φέτος και να προχωρήσουμε του χρόνου σε μια γενναία μείωση, ακολουθώντας και αυτά που ζητάνε οι υπηρεσίες, για να κινηθούμε ασφαλώς, επιλέξαμε να επιβραδύνουμε λίγο αυτόν τον την αναπτυξιακή, θα έλεγα, προοπτική που έχουμε, για να διευκολύνουμε όσο μπορούμε οικονομικά τους συνδημότες μας, κάνοντας μια πρόταση που πέρασε από όλο σχεδόν το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην έχουμε τουλάχιστον στο θέμα των δημοτικών τελών φωνές και πλειοδοσία λαϊκισμού, θα έλεγα, γιατί το εύκολο είναι να πει ο καθένας, εσύ δίνεις 20% έκπτωση, εγώ δίνω 30, εγώ δίνω 50, εγώ να πω να μην πληρώσουμε καθόλου δημοτικά τέλη. Πρέπει να δούμε το επόμενο βήμα, να δούμε την επόμενη μέρα και να δούμε ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε το φωτισμό, και σε αυτό το κομμάτι κάναμε μία μείωση της τάξης του 10% οριζόντια σε όλα τα δημοτικά τέλη. Κύριε Δαρδεμανέλη, επειδή για λίγα λεπτά είχα βγει έξω, μιλήσαμε για το παραλιακό μέτωπο. Αυτό ακριβώς θέλουμε να θέσουμε τώρα. Μπράβο. Γιατί είναι το μεγάλο στοίχημα του κ. Δαρδεμανέλη. Αυτό μας έλεγε. Και να ρωτήσουμε καταρχήν, το παραλιακό μέτωπο όμως, από ό,τι έχει εξαγγείλει και η περιφέρεια, μιλούμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δηλαδή από το Αγγελοχώρι μέχρι. Συμφωνώ. Ναι. Το θέμα είναι όμως, η Καλαμαριά έχει κόπεδα. Έχει μαρίνα, αυτό ακριβώς. Έχει σημεία φιλέτα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να μην έχουν απασχολήσει επένδυτες. Το ζήτημα είναι, μπορείτε να τα αξιοποιήσετε εσείς ή πρέπει να περάσουν μέσω υπερταμείου? ΙΣΔΙΤ, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει μια ΙΣΔΙΤ. Γιατί να γίνει υπερταμείο? Γιατί κάποια. Πήγαν στο υπερταμείο. Έχουν πάει στο υπερταμείο. Θα μας πει ο κ. Δήμαρχος. Το παραλιακό μέτωπο επί της ουσίας ανήκει στους Καλαμαριώτες εθιμικά, θα έλεγα. Γιατί είναι ένα σημείο όπου ανέκαθεν υπήρχε δραστηριότητα από το Δήμο. Όλοι θυμόμαστε το Ρεμέτζο. Το Ρεμέτζο, εκεί πήραμε όλοι μας έχουμε καφεδάκια. Έτσι. Ναι, όλοι έχουμε κατέβει στην Πλάζο που υπήρχε δραστηριότητα από το Μα Δήμο. Εκεί μεγαλώσαμε, παίζανε ποδόσφαιρο εκεί κάτω. Εκεί γεννήθηκαν παλιοί Καλαμαριώτες, δηλαδή είναι η παραλία της Κρίνης, της Αρετσού και του Καραμπουρνακίου, είναι ένα κομμάτι της Καλαμαριάς. Εγώ βλέπω το Χαμόδρακα κλειστό και στεναχωριέμαι, Δήμαρχε, τώρα να σου το πω. Δεν μπορεί να είναι ο Χαμόδρακας κλειστός. Δηλαδή είναι φιλέτο. Και η Καλαμαριά παραλιακός δεν έχει ένα ξενοδοχείο πέρα από το Κιανής. Δεν έχει ένα ξενοδοχείο η Καλαμαριά. Βέβαια, είναι δυνατό. Παραλιακός Δήμος. Θα μας τα πει ο άνθρωπος, περίμενε. Είναι πολλά τα παράλογα που βλέπουμε, αλλά δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και στα τουριστικά ακίνητα. Ανήκει στην κεντρική πολιτεία, θα έλεγα. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από χαρακτηρισμούς και εταιρείες που συστήθηκαν, είναι κρατικό. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μία σειρά συναντήσεων. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώντας να αναστήσουμε ένα σπουδαίο έργο για τους αλλοιείς της Κρίνης, τους ψαράδες μας, που είναι ο μοναδικός πρωτογενής τομέας στην πόλη μας. Το αλλιευτικό καταφύγιο που δυστυχώς τον Ιούνιο απεντάχθηκε.
μία μέρα μετά τις εθνικές εκλογές φαίνεται ότι είχε δοθεί τέτοια κατεύθυνση ούτως ώστε την επόμενη μέρα να απενταχθεί και να απορριφθεί και η ένσταση μάλιστα που είχαμε κάνει. Αυτό το έργο προσπαθούμε με συναντήσεις, με σειρά συναντήσεων να το ξαναζωντανέψουμε, γιατί θα ξεκλειδώσει όλο το κομμάτι της, του παραλιακού μετώπου, τουλάχιστον όσον αφορά στην Κρίνη και στην Αρετσού. Έχουμε κομμάτια όπως η Μαρίνα, η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν είναι αμυγός τουριστική, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλο μέρος της να φιλοξενεί τους ψαράδες της Κρίνης. Α, εννοείται ότι είναι και αυτή η αλευτικό καταφύγιο. Οπότε μόλις φτιαχτεί το αλευτικό καταφύγιο θα ανοίξει και ο δρόμος της εκμετάλλευσης της Μαρίνας. Μάλιστα. Για να γίνει ο τόπος εκεί κάτω από πάρκινγκ που το βλέπουμε σήμερα και ματώνει η ψυχή μας, να γίνει ένας τόπος στον οποίο θα μπορεί ο καθένας να τον επισκεφτεί, να πιει ένα καφέ, να κάνει τη βόλτα του, να έχει τουριστικά σκάφη, να είναι όπως είναι σε όλες τις παραλιακές πόλεις που έχουν εκμεταλλευτεί το παραλιακό τους μέτωπο και είναι πλέον ζωντανές, γιατί την Καλαμαριά αν την κρατήσει κάτι ζωντανή θα είναι η θάλασσά της. Κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε συνδυάσει την Καλαμαριά με την δράση της αναψυχής, με τη δράση της κατοικίας και με τη δράση του τουρισμού. Με τίποτε άλλο δεν θα μπορέσει να συντηρηθεί. Είναι ένα προνομιακό σημείο της πόλης μας, ακούγοντας παραλιακό μέτωπο. Ευτυχώς ή δυστυχώς κανένας δεν θα σκεφτεί περιοχές που είναι δυτικά ή ανατολικά. Όλοι θα σκεφτούν τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης και την Αρετσού και την Κρίνη και το Καραμπουρνάκι. Κανένας δεν θα πάει το μυαλό του στο να επισκεφθεί το Αγγελοχώρι, που μπορεί να είναι μια ωραιότατη θάλασσα ή να έχει άλλη χρήση, αλλά δεν είναι αυτό το εμπορικό που έχεις μέσα στα πόδια σου, που είναι η Καλαμαριά, που έχει τα τόσα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, που όλο αυτό θα δώσει μια όθηση στην όλη οικονομική ζωή της πόλης. Ο πεθερός μου είναι τελειόφυτος του Αριστοτέλη και οι Αριστοτελίτες γενικότερα έχουν μια πολύ μεγάλη ευαισθησία για τον χώρο αυτό και ανησυχούν ποια θα είναι η τύχη του μελλοντική. Τι προβλέπετε για αυτό το χώρο που είναι μέσα στην καρδιά της Καλαμαριάς? Ο Αριστοτέλης ήδη φιλοξενεί καπί, φιλοξενεί παιδικούς σταθμούς, φιλοξενεί το Σύλλογο των Αποφύτων του Αριστοτέλη. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ολοζώντανος, δεν είναι ένας χώρος. Δεν πρόκειται να δοθεί σε κάποιους ιδιώτες κάποιο μέρος του ή από τις εκτάσεις? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στην αυλή του υπάρχει κι άλλο ένα διόροφο κτίριο μικρό, το οποίο φιλοξενεί τον χορευτικό όμιλο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κάνουν τις πρόβες τους και μας βοηθούν σε εκδηλώσεις κτλ. Οι δράσεις είναι πολιτιστικές και κοινωνικής πολιτικής, δεν υπάρχει. Είναι ένα κτίριο του Δήμου. Η τύχη του Παναγία ποια θα είναι? Το Παναγία είναι ένα ιδιωτικό κτίριο που σας είπα ότι εάν τυχόν ο Δήμος και η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή σαν Δήμος αξιοποιήσουμε την Πλάζ στο έπακρο, σαν κράτος αξιοποιηθεί η Μαρίνα και γίνει μια τουριστική Μαρίνα, όλο αυτό θα συμπαρασύρει και τα μαγαζιά της Πλαστήρα και της Σοφούλη, αλλά και τους ιδιώτες που έχουν περιουσία. Το Παναγία είναι ένα ιδιωτικό κτίριο. Θεωρώ ότι πολύ εύκολα θα υπήρχε ενδιαφέρον επενδυτών για να το χρησιμοποιήσουν ως κλινική, ως ξενοδοχειακή μονάδα, ως οτιδήποτε. Αυτό είναι στο χέρι του ιδιώτη, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε μια τέτοια περιοχή θα ήταν τεράστιο. Αρκεί το περιβάλλον που θα δημιουργήσουμε να είναι εθελκτικό και να καταφέρουμε να δημιουργηθούν οι υποδομές αυτές που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλον αυτόν τον κόσμο. Κύριε Δραμανέλη, είσαστε ο μόνος Δήμος, η Καλαμαριά, εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στο μέλλον, κάποτε, δεν ξέρω πότε, θα έχει μετρό. Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ο μόνος ο οποίος προβλέπεται καταρχήν, ήδη γίνονται οι εργασίες. Μιλήσατε καθόλου με τον κύριο Ταχιά, τον επισκεφτήκατε? Σε τι φάση βρίσκονται οι εργασίες? Γιατί φαντάζομαι ότι και οι Καλαμαριώτες ταλαιπωρείστε με την πρόοδο ή μη πρόοδο των εργασιών του μεγάλου αυτού. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με αυτό της Καλαμαριάς. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Ευτυχώς η Καλαμαριά δεν. Ίσως και ο φόβος της προϊστορίας με τη Θεσσαλονίκη μας έκανε λίγο πιο επιφυλακτικούς και λίγο πιο προσεκτικούς. Νομίζω ότι δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της Θεσσαλονίκης. Θα προσπαθήσουμε το συντομότερο δυνατό να ολοκληρώσουμε τις εργασίες. Έχω κάνει αρκετές συναντήσεις με τον πρόεδρο, τον κύριο Ταχιάο, αλλά έχουμε και μια συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα, στην οποία θα θέσουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, θα βάλουμε κάτω τα σχέδια
για το τι θα ζητήσουμε εμείς από το μετρό σαν μελέτες επιφανείας οδού να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις. Θα είναι μια συνάντηση που θα ανταλλάξουμε απόψεις ουσιαστικά και θα δρομολογήσουμε τις εξελίξεις ούτως ώστε το συντομότερο δυνατό τουλάχιστον από το κέντρο της Καλαμαριάς, από το εμπορικό κέντρο, από το σταθμό της μεταμορφώσεως με πόντου, να φύγουν άμεσα οι λαμαρίνες για να, και να αποδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία. Γιατί εκεί πέρα έχει κλείσει το δρόμο, έχει κλείσει την κίνηση, είναι ένα θέμα. Έχει κλείσει, είναι ένα κεντρικό κομμάτι, μικρό βέβαια αλλά σημαντικό. Έχει εκτρέψει την κυκλοφορία ακόμη και των λεωφορείων του ΑΣΤ. Παρόλα αυτά είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή. Ένα έργο που από την αρχή το θέλαμε και είναι χαρά μας που εξελίσσεται στην πόλη μας. Το θέμα είναι να μην καταλήξουμε να συζητάμε όπως στη Θεσσαλονίκη για το πρόβλημα του μετρό αντί για το αναπτυξιακό έργο του μετρό. Είμαστε από κοντά, το παρακολουθούμε και νομίζω ότι η συνεργασία με το μετρό θα ξεπεράσει τέτοια προβλήματα. Το θέμα που έχουμε στο μετρό το σοβαρότερο ίσως θα είναι η άμεση δημοπράτηση των μελετών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πλέον, γιατί αυτό δεν είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση, και επίσης οι απαλωτριώσεις της οδού Πόντου. Όπως ξέρετε το μετρό έχει ανοίξει σύραγγα κάτω από την οδό Πόντου, η οποία όμως δεν έχει διανοιχτεί στο σύνολό της και υπολείπονται απαλωτριώσεις πάνω από 10 εκατομμύρια για να μπορέσει να διανοιχθεί, το οποίο είναι ένα φορτίο το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει ο προϋπολογισμός του Δήμου και θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το Υπουργείο Μεταφορών να το επομιστεί. 10 εκατομμύρια ευρώ τώρα εγώ δώσω. Ποιος τα βρει αυτά τώρα? 10 εκατομμύρια τη στιγμή που το τεχνικό μας πρόγραμμα δεν είναι ούτε 5. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει ο Δήμος όχι να σφίξει το ζωνάρι, απλά θα πρέπει επί 2-3 χρόνια να πατήσει το pause, να μην κάνει τίποτα, να μην κλείσει ούτε λακκούβα όπως λέω χαρακτηριστικά. Και να πούμε ότι απλά απαλωτριώσαμε 3-4-5 χωράφια για να μπορέσει να ανοίξει αύριο μεθαύριο αυτός ο δρόμος, ο οποίος είναι υπερτοπικού χαρακτήρα. Είναι ένας δρόμος 2 και 2-4 ρευμάτων κυκλοφορίας, ο οποίος θα δώσει ανάσα σε όλη την πόλη στην κυκλοφορία και δεν νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο μπορεί ή θα πρέπει να το επομιστεί στο 100% ο Δήμος Καλαμαριάς. Προβλέπονται στο πρόγραμμά σας, κύριε Δήμαρχε, κάποιες άλλες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, δηλαδή πεζοδρομίες ενδεχομένως, θα περιμένουν κάτι τέτοιο καλαμαριώτες, όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Γενικά και από το χαρακτήρα, αλλά νομίζω και σαν διοίκηση, αυτό που θέλουμε να δείξουμε δεν είναι τόσο το να δημιουργήσουμε κάτι έχοντας κάτι μεγαλεπίβολο στο μυαλό μας, όσο το να καταφέρουμε να αναδείξουμε αυτά που υπάρχουν. Και αυτό έλεγα και στη μελέτη του χωρικού σχεδίου για το παραλιακό μας μέτωπο. Δεν έχει νόημα να συζητάμε πού θα χωροθετήσουμε καινούργιες μαρίνες όταν έχουμε μαρίνες τις οποίες πρέπει να δώσουμε ζωή. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για καινούργιες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις όταν στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς έχουμε 4 ναυτικούς ομίλους οι οποίοι παραπέουν και με γραφειοκρατικό τρόπο δεν τους αφήνουμε να πετάξουν γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες. Πρέπει να κοιτάξουμε σε αυτή την πόλη πρώτα απ' όλα να συντηρήσουμε και να καλοποιήσουμε, να κάνουμε το περιβάλλον μας καλύτερο. Πρέπει τη σχολική μας στέγη να την περιποιηθούμε. Έχουμε κάνει ήδη κινήσεις αναδιάρθρωσης προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει τους δρόμους μας να τους φωτίσουμε και να περάσουμε καινούριους ασφαλτοτάπητες. Ήδη το Φεβρουάριο θα έχουμε ένα μεγάλο έργο οδοποιίας στην οδό Σοφούλη, στην οδό Τάκη Οικονομίδη, στο κέντρο της Καλαμαριάς και στην Αρετσού, και του χρόνου θα δρομολογήσουμε ένα αντίστοιχο στις υπόλοιπες γειτονιές της Καλαμαριάς. Τέτοιες δράσεις οι οποίες μέρα με τη μέρα θα βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρκα τα οποία έχει 3 χρόνια που έχουν εξηλωθεί παιδικές χαρές και εικούνιες, τα οποία έχω θέσει σαφή χρονοδιαγράμματα και θέλω την άνοιξη να είναι ανοιχτές περίπου, αν δεν κάνω λάθος, στις 26 παιδικές χαρές. Τέτοια πράγματα τα οποία. Πιστοποιημένες, κύριε Δήμαρχε, πλέον. Ναι. Έτσι, πιστοποιημένες πλέον. Βέβαια. Προβλέπετε και για μία. Σαφή χρονοδιαγράμματα για να μην έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ είμαι γονέας παιδιού που είναι 5 χρονών και έφτασα. Για να το πάω να βρω μια παιδική χαρά, ξεκινούσα από το κέντρο της Καλαμαριάς και έφτανα στο Ποσειδόνιο. Αυτό δεν μας τιμά. Προβλέπετε κάποια παιδική χαρά και για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για μένα, κύριε Δήμαρχε? Ήδη έχουμε κάποια όργανα και ήδη έχουμε κάποιες σκέψεις. Οι παιδικές χαρές και τα όργανα δεν έχουν σχεδιαστεί ακόμη. Ωστόσο, το έχουμε είναι στο πρόγραμμά σας. Ένας δημότης σας και θα τοποθετήσουμε σήμερα. Ένας δημότης σας μας ρωτάει αν πρόκειται να μπει στέγαστρο στο δημοτικό κολυμπητήριο Καλαμαριάς, να σκεπαστεί.
Στο δημοτικό κολυμβητήριο. Γιατί είναι... το οποίο είναι ανοιχτό. Είναι, όχι, δεν σκοπεύουμε. Είναι ανοιχτό και είναι ανοιχτό από τα σχέδιά του. Αυτό ήταν και το σκεπτικό όταν κατασκευάστηκε, να είναι ανοιχτό. Παρόλα αυτά έχουμε έντονο ενδιαφέρον για το πώς θα αξιοποιήσουμε και θα βελτιώσουμε τις συνθήκες στο κολυμβητήριο. Έχει αρκετά προβλήματα, παρόλο που είναι καινούριο το κτίριο, πιο πολύ λειτουργικά θα έλεγα, αλλά και της φύσης του κολυμβητηρίου. Εγώ είχα αρκετές ιδέες τις οποίες έχω δώσει στην τεχνική μας υπηρεσία να εξετάσει κατά πόσον είναι εφικτές, γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα από το να τα σκεφτείς μέχρι να τα υλοποιήσεις μπορεί να συναντάς πολλά προβλήματα. Ναι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα στο κολυμβητήριο θα είναι πολύ καλό. Και πριν κλείσουμε με το στρατόπεδο Κόδρα, ήταν αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, αν θυμάμαι καλά. Το στρατόπεδο Κόδρα έχει αποδοθεί σε ένα μέρος του στον Δήμο Καλαμαριάς. Υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στις ιδιοκτησίες που υπάρχουν μέσα. Χρειάζεται για να απαλωτριωθεί στο σύνολό του γύρω στα 50 εκατομμύρια. Δεν είναι επίσης ποσό το οποίο μπορεί να αντέξει ο Δήμος Καλαμαριάς με προϋπολογισμό γύρω στα 40 εκατομμύρια. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε εντός της τετραετίας να μιλάμε για ένα πάρκο το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί ο καθένας μας. Ένα χώρο ο οποίος θα είναι ασφαλής, θα είναι φωτισμένος, δεν θα υπάρχουν οι καταπατητές που υπάρχουν σήμερα και θα έχουμε ξεκινήσει έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για να έχουμε καταλήξει πλέον στο τι θέλουμε να δούμε μέσα στο στρατόπεδο Κόδρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο καθένας μπορεί να πει πολλές ιδέες για μια έκθεση η οποία είναι 340 στρέμματα σήμερα. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τα πάντα να γίνουν εκεί μέσα. Ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βάλει αρκετούς περιορισμούς. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, αλλά σίγουρα και μόνο το να καταστεί ένας χώρος πρασίνου, ο οποίος είναι ασφαλής, ο οποίος είναι φωτισμένος, και αν μη τι άλλο θα μπορεί ο καθένας να πάρει το σκύλο του, το παιδί του, και να το επισκεφτεί μία πρωτομαγιά ή μία καθαρά Δευτέρα ή για τον καθημερινό του περίπατο, νομίζω θα δώσει άλλο χρώμα στην γύρω περιοχή και θα, σιγά σιγά θα το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω μια τελευταία από μένα ερώτηση. Θέση στην Καλαμαριά ελπίζω να μην φέρετε, κύριε Δήμαρχε, όπως ταλαιπωρούμαστε εμείς εδώ πέρα με το σύστημα της πανάκριβης ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο, δεν έχουμε σκεφτεί κάτι, παρόλο που θα έλεγα ότι δεν είναι άσχημη επιλογή για έναν επισκέπτη το σύστημα που εφαρμόστηκε στη Θεσσαλονίκη. Σε πιο οικονομικό τους, βέβαια μέγεθος. Τους επισκέπτες, ναι, τους έχει βοηθήσει αρκετά. Αχα. Okay. Επομένως αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να υπάρξει μια αντίστοιχη κατάσταση στο Δήμο της Καλαμαριάς. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί καθόλου, αλλά δεν θα το απέκλεια, δεν με ενοχλεί σαν σκέψη. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο για να φτάσει να σε απασχολήσει σαν δήμαρχο θα πρέπει να έχεις λύσει πολλά περισσότερα, άλλα. Να έχεις μια δημοτική αστυνομία για αρχή για να μπορέσεις να το εφαρμόσεις και μετά τέτοια πράγματα. Οπότε δεν έχει νόημα να το σκεφτούμε καν στην παρούσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Δραμανέλη. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί. Να είστε καλά.